Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 10 Ιουλίου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Προσφυγή κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη του τομέα ανακύκλωσης του Δήμου κατέθεσαν οι εργαζόμενοι, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αντιδρούν για συντεχνιακούς λόγους, αλλά προκειμένου να προασπίσουν τόσο τις θέσεις εργασίας των συναδέλφων τους, όσο και το συμφέρον των δημοτών. Το Προεδρείο του Σωματείου υποστήριξε ότι αφενός ο Δήμος εκχωρεί μία επικερδή δραστηριότητα σε ιδιώτη και αφετέρου πληρώνει τον ιδιώτη για το λόγο αυτό. Το γεγονός και μόνο ότι υπάρχει ανταπόκριση από ιδιώτες σημαίνει ότι θα υπάρχει και κέρδος, υποστήριξε ο κύριος Λάκης Τσακός από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου, που εκπώνησε και την σχετική μελέτη κόστους-οφέλους της ανακύκλωσης, με τον κύριο Τσακό να υποστηρίζει ότι σε περίπτωση που το 20% των δυνητικά ανακυκλώσιμων υλικών πηγαίνουν στους κάδους ανακύκλωσης, τότε θα ισοσκελίζει ο Δήμος τα έσοδα με τα έξοδα για την ανακύκλωση. Όσον αφορά τώρα το μεγάλο αγκάθι που έχει να κάνει με την έλλειψη προσωπικού, ο κύριος Γαϊτάνος, ο πρόεδρος του Σωματείου, σημείωσε ότι τα 170.000 ευρώ που θα διαθέσει ο Δήμος στον ιδιώτη για την ανακύκλωση θα μπορούσαν να διατεθούν για την πρόσληψη 15 μονίμων ή εποχικών υπαλλήλων, μιας και έχει αρθεί η απαγόρευση προσλήψεων στις περιπτώσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών. Να πούμε τέλος ότι οι υπάλληλοι του Δήμου ξεκαθάρισαν ότι θα αντιπαλέψουν με κάθε τρόπο την εκχώρηση της ανακύκλωσης σε ιδιώτη, ζητώντας από τους πολίτες αλλά και από τις δημοτικές παρατάξεις να σταθούν στο πλευρό τους. Μπορούμε να μιλήσουμε, αν το συνδυάσουμε και με άλλες προσφυγές μας, πάλι για παρόμοιες περιπτώσεις όπως ήταν η ανάθεση σε ιδιώτες του καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων κτλ., τότε μπορούμε να μιλάμε με τα βεβαιότητας για βιομηχανία απορριπτικών προσφυγών από την πλευρά της αποκεντρωμένης διοίκησης υπό τον Φώτη Χατζημιχάλη, ο οποίος ακόμα και σήμερα είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Και αυτό το λέω διότι ο Σύλλογός μας χθες κατέθεσε πάλι προσφυγές σε αυτές τις δύο αποφάσεις, τις δύο πρόσφατες αποφάσεις, με τις οποίες μετά από την άγωνη δημοπράτηση, για δύο φορές δηλαδή, είχαμε τις αποφάσεις αυτές με τις οποίες εκχωρείται με απευθείας ανάθεση ο τομέας ανακύκλωσης σε συγκεκριμένη εταιρεία της Χίου. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς θα θέλαμε τουλάχιστον αυτή τη φορά επιτέλους η αποκεντρωμένη διοίκηση να μπει στην ουσία των επιχειρημάτων μας και χωρίς να θέλω να κάνω τον μάντη κακόν, δεν θα θέλαμε να βρεθούμε πάλι μπροστά στο φαινόμενο να απορρίπτεται μια προσφυγή απόλυτα κατά την άποψή μας τεκμηριωμένη, να απορρίπτεται και να μην μπαίνει ποτέ στην ουσία των επιχειρημάτων. Και είναι πολλά τα επιχειρήματα και εδώ θα θέλαμε να πούμε ότι δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση το ενδιαφέρον μας και η σπουδή μας για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης ανακύκλωσης ότι έχει σχέση να κάνει μόνο με τα στενά συντεχνιακά συμφέροντα των εργαζομένων στην καθαριότητα. Θεωρούμε ότι οι συνέπειες θα είναι ολέθριες για το σύνολο της κοινωνίας, για τους πολίτες ισχύου, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για υπηρεσίες που εμείς θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν οι συνάδελφοί μας στην καθαριότητα. Ότι η ανακύκλωση θα είναι επικερδής αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπήρξαν ενδιαφερόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό και μόνο σημαίνει ότι η ανακύκλωση σαν απασχόληση είναι επικερδής, κατά την ταπεινή μου άποψη. Εμείς κάναμε μία μελέτη κόστους-οφέλους, κάναμε μία καταγραφή, μετρήσαμε ποσότητες, βρήκαμε τιμές πώλησης με έρευνα αγοράς και από εκεί και πέρα διαπιστώσαμε κάποια μεγέθη οικονομικά, τα οποία αναφέρονται στη μελέτη, η οποία έχει περάσει επανειλημμένα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και από εκεί και πέρα είχαμε πει στη μελέτη μας ότι επειδή το ρίσκο σε αυτή την υπόθεση είναι τι ποσοστό των απορριμμάτων που παράγονται, των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που παράγονται, μαζεύουν, πηγαίνουν στα σκουπίδια. Διότι ο Χιώτης, ο συνδημότης μας δεν έχει κουλτούρα ανακύκλωσης και εκεί βεβαίως είναι υποχρέωση του Δήμου να την αναδείξει και να τη δημιουργήσει. Είχαμε πει λοιπόν, εμείς είχαμε θεωρήσει μια υπόθεση εργασίας σχεδόν αυθαίρετα, λέγοντας ότι αν το 20% των ενδυνάμει ανακυκλώσιμων υλικών
οδηγούνται στους κάδους, τότε η ανακύκλωση σαν διαδικασία οικονομικά είναι ισοσκελισμένη. Εάν το 20% των ενδυνάμει παραγόμενων απορριμμάτων ανακυκλώσουμε. Και είχαμε πει λοιπόν τότε στη μελέτη μας ότι αυτό μπορεί να γίνει είτε με δυνάμεις του Δήμου, είτε με ιδιωτική πρωτοβουλία. Κάθε μελέτη, όταν λειτουργείς σαν υπηρεσιακός παράγοντας, οφείλεις να δίνεις αυτές τις δύο διεξόδους. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε αυτήν την κατεύθυνση την οποία έχουν πάρει τα πράγματα. Με δεδομένο το προσωπικό του Δήμου. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό. Δηλαδή, πράγματι, και είναι πρόβλημα μνημονίου. Πράγματι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, η υπηρεσία καθαριότητας έχει πράγματι προβλήματα στελέχωση προσωπικού. Αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος πριν είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως αντιμετωπίζεται, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο είναι για ένα χρονικό διάστημα. Η ανακύκλωση δεν είναι κάτι το οποίο θα το κάνεις για 5 μήνες. Πρέπει να έχεις μια διάρκεια 12 μήνη. Φοβόμαστε δηλαδή ότι θα δημιουργηθούν πολύ μικρή χαδά σε διάφορα σημεία του νησιού, όπου θα αποθηκεύονται χίδιν τα συλλεγόμενα είδη και θα μεταφέρονται όποτε οι συγκυρίες το ευνοούν στην Αθήνα. Και επίσης, να προσθέσω και κάτι άλλο, εάν ο Δήμος έπαιρνε αυτά τα 15 άτομα έκτακτο ή μόνιμο προσωπικό για την ανακύκλωση, αυτοί θα ήταν χιώτες και ασφαλισμένοι στα ασφαλιστικά μας ταμεία, χιώτες κατά 99% λόγω της εντοπιότητας. Όλοι οι άλλοι εργολάβοι, όπως θα έχετε διαπιστώσει, που δουλεύουν και εκτελούν τα έργα του Δήμου ιδιώτες, έχουν κυρίως αλλοδαπούς, ανασφάλιστους και με ημερομίσθιο 15 ευρώ με 10 ή 20 το πολύ την ημέρα. Είμαστε λοιπόν υπέρ της ανακύκλωσης. Όμως, αυτό που σήμερα γίνεται, οι αποφάσεις που έχουν πάρθει και με μεγάλα ερωτηματικά είναι αν θα γίνει πραγματικά ανακύκλωση. Χρόνια ακούμε τώρα στο Δήμο Χίου ότι γίνεται ανακύκλωση. Και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και από την τώρα τωρινή. Όμως ανακύκλωση δεν γίνεται. Και έχω μεγάλες αμφιβολίες αν πραγματικά θα γίνει ανακύκλωση. Η ανακύκλωση δεν θα είναι αυτή η παροδία που θα αναλάβει μια ιδιωτική επιχείρηση όπως αυτή που της έγινε απευθείας ανάθεση. Θα είναι μια παροδία και θα το δείτε. Την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την επόμενη Τρίτη από τις 17 του Ιούλη, κλιμάκιο του ΙΚΑ θα βρίσκεται στοιχείο για να εξετάσει 460 άτομα που λαμβάνουν το επίδομα τυφλότητας προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως έχουν πρόβλημα υγείας. Σε σχετικό έλεγχο που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα και με αφορμή την απογραφή των δικαιούχων των προνοιακών επιδομάτων, ο αριθμός των τυφλών στοιχείων αναλογικά με τον πληθυσμό του νησιού θεωρήθηκε μεγάλος και αυτό και οι ελεγκτές από το ΙΚΑ αποφάσισαν να διερευνήσουν το θέμα. Να πούμε ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα μίλησε ο διοικητής του ΙΚΑ, ο Ρομπέρτος Πυρόπουλος, στην πρωινή εκπομπή του ΜΕΓΑ και μπορούμε να παρακολουθήσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Την επόμενη εβδομάδα θα εξεταστούν οι πρώτοι 100 από τους 364 οι οποίοι υπάρχουν. Ένα πλήθος που δεν χωράει το μυαλό του ανθρώπου ότι μπορεί να υπάρχουν τυφλοί. Σε ένα νησί. Σε ένα, βέβαια. Χίο. Χίο. Πόσοι τυφλοί? 324 ή 64. Την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, εξάζονται. Συνεργαστήκαμε με το Δήμο, εντοπίστηκαν. Θα πάει το κλιμάκι του ΚΕΠΑ εκεί. Σε αυτή τη φορά θα πάει και ο υποδιοικητής εκεί, να είναι και θα εξετάσουμε. Ενώ ας πούμε οι στατιστικές λένε ότι θα έπρεπε να είναι πόσοι δηλαδή περίπου για να καταλάβουμε. Ούτε 40. Σε ένα νησί 360 τύφλοι. 30.000 κατοίκων τώρα. Σε 30.000 κατοίκων τύφλοι. Το σύνολο των αναπήρων δεν τόσο. Η εκροή προς αναπηρικές δαπάνες σε εισαγωγή ότι είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Το τυφλί, όταν θέλει να πάρει μαϊμού, εντάξει, το τυφλί είναι πιο εύκολο για αυτό να διαλέξει. Αυτό που κάνει τώρα ήταν ο οφθαλμίατρος εκεί. Έχει καλύτερο επίδομα, παιδί. Έχει επίδομα τυφλότητας. Έχει το επίδομα, βέβαια. Γι' αυτό διαλέγουν αυτή την αρρώστια ή γιατί δεν είναι ελέγχτε. Είναι ψηλό. Έχει 2-3 πράγματα. Έχει και το σύνοδο. Έχει σύνοδο. Οπότε έχει γενναίες παροχές. Σημαντικές φοροαπαλλαγές. Έτσι όμως θα είναι κανονική τυφλή σε 2 χρόνια δεν θα παίρνουν το επίδομά τους. Μα βέβαια. Μα γι' αυτό ο καυγάς γι' αυτό γίνεται. Για να προστατευτούν. Εμείς γι' αυτό φωνάζουμε τουλάχιστον. Γιατί πάλι για να μην ζαστούμε. Εντάξει, ο φτωχός ας πάρει και ένα επιδοματάκι, δεν βαριέσαι. Με ποιο τρόπο με αυτό, ας πάρει με άλλο τρόπο. Όχι αυτό.
Όχι με πλαστό τρόπο. Έτσι. Με ευθύ τρόπο. Αυτά τα επιδόματα, κύριε Διοικητά, ποιοι τα δίναν τόσα χρόνια? Ποιος τα απένει με αυτά τα επιδόματα? Αν ήταν ασφαλισμένοι σε κύριες δομές ασφάλισης, σε κύρια ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα. Αν ήταν άποροι, αν ήταν άνθρωποι που είχαν κάτω, δεν είχαν εισοδήματα κτλ. Ή μη ασφαλισμένοι, πρόκειται το δημόσιο. Ο κρατικός προϋπολογισμός. Τοπικές επιτροπές. Λοιπόν, να απαντήσεις με την κάρτα που έλεγες. Ναι. Που σε είναι στο χωριό που ήμουν προχθές πάντως. Ναι. Μου είπαν μια ιστορία που είναι 15 ετίας βέβαια. Όπου μου είπαν ότι πήγε ο άνθρωπος. Τον πήγανε με το φορείο να περάσει από την επιτροπή. Και είπε πόσο, εκεί που περίμενε, πόσο πλήρωσε εσύ να πας στη σύνταξη, να αναπηρεί εκεί. Λέει 20.000. Λέει πολλά του έδωσες. Όχι ρε εσύ. Εμένα μου τη δίνει με λιγότερο. Α, τόσο καλά. Δραχμές ήταν ακόμα. Ναι, πιθανό. Το λέω. 20.000, τότε πόσο θα τα δει. Θα ήταν 10, ξέρω εγώ. Όχι, 5. Λοιπόν. Στο αυξημένο κόστος συντήρησης αποδίδει ο Δήμαρχος Πολύδωρος Λαμπρινούδης το γεγονός ότι το σύστημα πυρανίχνευσης που είναι εγκατεστημένο στο δάσος του Προβατά βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Το θέμα είχαν αναδείξει με ερώτηση τους οι οικολόγοι πράσινοι, υπενθυμίζοντας ότι για το σύστημα αυτό που έχει σαν στόχο την έγκαιρη ανίχνευση της πυρκαγιάς στην περιοχή του Προβατά μέσα από κάμερες που είναι εγκατεστημένες εκεί, δαπανήθηκε ένα σημαντικό κονδύλι από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή Ομηρούπολης. Σύμφωνα τώρα με τον Δήμαρχο Πολύδωρο Λαμπρινούδη, η εταιρεία που εγκατέστησε το σύστημα ζητά σαν κόστος συντήρησης περίπου 30.000 ευρώ το χρόνο, ένα ποσό ιδιαίτερα υψηλό δεδομένων των σημερινών οικονομικών συνθήκων. Οπότε και η Δημοτική Αρχή αποφάσισε τις εργασίες συντήρησης να τις εκτελεί το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του Δήμου, που σύμφωνα με τον Δήμαρχο διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό. Μάλιστα, στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου είχε ψηφιστεί ένα κονδύλι προκειμένου να αγοραστούν ανταλλακτικά μηχανήματα για το σύστημα αυτό. Πιστεύω ότι στην προηγούμενη ή στην πιο προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή είχαμε ψηφίσει πίστοση για να προμηθευτούμε τα κατάλληλα ανταλλακτικά που χρειάζονται για να λειτουργήσει το σύστημα πυρανίχνευσης, το οποίο δουλεύει κανονικά. Μάλιστα, ζητήσαμε να έρθει και από την Αθήνα αυτή η εταιρεία που το έχει εγκαταστήσει για να υπάρξει και συντήρηση στις κάμερες. Από εκεί και πέρα, η εταιρεία που έκανε το σύστημα ζητάει υπερβολικά ποσά για την συντήρηση, τα οποία ο Δήμος δεν μπορεί να τα εξασφαλίσει. Μιλάμε για 20-30.000 ευρώ το χρόνο και γι' αυτό θα αναλάβει τη συντήρηση με ανταλλακτικά τα οποία θα προμηθευόμαστε από την συγκεκριμένη εταιρεία η υπηρεσία της μηχανογράφησης, η δική μας. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Εμείς από τη στιγμή που αναλάβαμε σε μια δημοτική αρχή φροντίζουμε έστω με τη δική μας υπηρεσία να υπάρχει συντήρηση και από ό,τι σας είπα η πυρανίχνευση που είναι και το ουσιαστικό και το βασικό λειτουργεί με χρήματα που διάθεσε ο Δήμος και πήρε ανταλλακτικά γιατί η εταιρεία που το έχει φτιάξει το έχει εγκαταλείψει δεδομένου ότι δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια υπογραφτεί καμία σύμβαση για συντήρηση από τη συγκεκριμένη υπηρεσία διότι τα χρήματα ήταν πάρα πολλά. Στα ζήτητα τώρα προβλέπεται να μείνουν περίπου 70 εγκεκριμένες θέσεις από το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας που υλοποιεί το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, αφού ακόμα και μετά την υπογραφή των συμβάσεων, διαδικασία που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, πολλοί είναι αυτοί που καταγγέλουν την σύμβαση και απορρίπτουν την θέση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου τοπικά, τον Αντώνη Παπαντονάκη, όσοι τελικά δεν αποδεχθούν τις θέσεις, καλό θα είναι να το δηλώσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, προκειμένου να γίνει η προσπάθεια να μην χαθούν οι θέσεις και να καλυφθούν από επιλαχόντες. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός τους είναι γύρω στους 60 με 70. Ο αριθμός αυτός δεν είναι οριστικός, διότι δυστυχώς συνεχώς έχουμε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί τις θέσεις, έρχονται καθημερινά και είμαστε υποχρεωμένοι να τους αντικαταστήσουμε με τους επόμενους τους επιλαχόντες. Αλλά και από αυτούς τους αντικατασταθέντες επιλαχόντες, πάλι κάποιοι από αυτούς δεν αποδέχονται και συνεχίζουμε να τους αντικαταστούμε. Μέσω και του δικού σας καναλιού παρακαλούμε όσοι τελικά δεν θέλουν να εργαστούν σε αυτό το πρόγραμμα και δεν αποδέχονται τις θέσεις, να έρθουν απαραίτητο στο συντομότερο δυνατό στο εργατικό κέντρο, να φροντίσουμε με μια υπεύθυνη δήλωση να άρουν την αποδοχή της θέσης τους, ούτως ώστε να μην χαθεί η θέση και να την καταλάβει κάποιος άλλος που πραγματικά έχει ανάγκη να δουλέψει και να μην χαθεί η θέση. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα της αντικατάστασης, γιατί μέχρι την Παρασκευή είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει μέχρι τέλος της εβδομάδας.
Μετά την επόμενη εβδομάδα θα χαθεί αυτή η ευκαιρία και είναι κρίμα να χαθούν θέσεις. Και έχουμε και περιπτώσεις σήμερα, επειδή σήμερα πηγαίνουν στις, αρχίζουν και πηγαίνουν οι προσληφθέντες στις θέσεις εργασίας, έχουμε περιπτώσεις που πηγαίνουν, βλέπουν το είδος της δουλειάς από ό,τι μας λέγανε και πριν εδώ οι άνθρωποι του Ινστιτούτου και δεν αποδέχονται τη θέση, έτσι. Αυτό συμβαίνει από σήμερα και στο εξής, πιθανώς να επαναληφθεί και αύριο και μεθαύριο. Κάποιοι νόμισαν ότι θα πηγαίνουν σε κάποιες άλλες θέσεις, παρά το ότι είχαν συμφωνήσει και μέσω της σύμβασης πού ακριβώς θα έπρεπε να εργαστούν και με την ειδικότητα την οποία ζήτησαν και με τα στοιχεία τα τυπικά που είχαν τα προσόντα τους, έπρεπε εκεί να εργαστούν. Κάποια άλλα πράγματα είχαν στο μυαλό τους, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί και ίσως να είναι αυτός ο λόγος που από σήμερα και στο εξής θα έχουμε άρνηση της αποδοχής των θέσεών τους. Οπότε θα είναι καλό όσοι δεν θέλουν να το κάνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις αυτές. Σαφέστατα, όποιος δεν έχει την ανάγκη αυτών των χρημάτων και της εργασίας να έρθουν να υπογράψουν μια δήλωση, ούτως ώστε να την πάρει αυτή τη θέση κάποιος άλλος που έχει ανάγκη πραγματικά από αυτή τη δουλειά και από αυτά τα χρήματα. Γοητευμένοι από τις εργασίες της Ομηρικής Ακαδημίας και κυρίως από τα έργα του Ομήρου, δηλώνουν δύο νεαροί φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν πάνω σε γνωστικά αντικείμενα των θετικών επιστημών και παρακολουθούν τις εργασίες της Ομηρικής Ακαδημίας που γίνονται στο νησί μας. Ο Κωνσταντίνος Κουμπέτσος παρακολούθησε και πέρσι την Ομηρική Ακαδημία, αποκαλύπτοντας ότι στην αρχή θεωρούσε ότι θα έρθει στοιχείο περισσότερο για διακοπές. Ωστόσο, η εμπειρία της περσινής χρονιάς, μέσα από την οποία, όπως λέει, γνώρισε τον Όμηρο και την σημασία των έργων του, ήταν τόσο δυνατή ώστε να επιστρέψει στοιχείο για την Ομηρική Ακαδημία φέτος, πείθοντας και τον φίλο του Ιάκωβο Μποροβίλα. Ο Ιάκωβος, όπως θα δείτε και όπως λέει, τελείωσε φέτος το σχολείο και με τα μόρια του εισάγεται σε σχολή φυσιοθεραπείας. Ο ενθουσιασμός του Κωνσταντίνου για την Ομηρική Ακαδημία, ο οποίος μάλιστα σπουδάζει πληροφορική, με έπεισε να παρακολουθήσω τις εργασίες και δεν το έχω μετανιώσει, λέει ο 19χρονος Ιάκωβος. Αυτό που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση στα δύο παιδιά είναι το πάθος και η γνώση γύρω από τα έργα του Ομήρου που έχουν οι συμμαθητές τους στην Ακαδημία από διάφορα μέρη του κόσμου, ενώ και οι δύο λένε ότι παρά το γεγονός ότι στα μαθητικά τους χρόνια διδάχθηκαν Όμηρο, δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν την σημασία και την αξία του έργου του, κάτι που τώρα το αναγνωρίζουν. Είναι πολύ ωραία. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα γνώριζα τον Όμηρο από μια άλλη πλευρά, πέρα από αυτή που κάναμε στο σχολείο. Και πιστεύω ότι το να διαβάζουμε ξανά Όμηρο από μια άλλη πλευρά, όπως αυτή που μας διδάσκει ο κ. Στόρλε, είναι φανταστικό. Τι είναι αυτό έτσι που σε εντυπωσίασε πιο πολύ? Εσύ είσαι φοιτητής κάποιας σχολής? Όχι, τελείωσα το σχολείο είμαι και περιμένουμε τις βάσεις. Το ότι η κάθε λέξη έχει τη δικιά της σημασία και δίνει το δικό της χρώμα στο κείμενο. Και μέσα από την κάθε λέξη το κείμενο αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Για ποια σχολή ενδιαφέρεσαι? Εγώ θέλω να πάω φυσικοθεραπεία. Και ο λόγος που έχω έρθει εδώ πέρα είναι για μια ευρύτερη γνώση. Όχι μόνο ότι επειδή θα πάμε ιατρικά να μείνουμε εκεί. Πώς έμαθες για την Ομηρική Ακαδημία? Ο φίλος μου από εδώ πέρα μου μίλησε που είχε έρθει πέρσι με τα καλύτερα λόγια, γιατί και αυτός είναι στα κομπιούτερ και όταν ένα τύπος που είναι στα κομπιούτερ σου λέει κάτι για φιλολογικά, σημαίνει ότι θα είναι πολύ καλό, γιατί δεν είναι η δικιά του κλίση. Και αποφάσισα να δώσω εγώ μια προσπάθεια, να έρθω εδώ πέρα να δω τι γίνεται. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, για να μας πεις τι είναι αυτό έτσι που σε ενθουσιάζει και παρακολουθείς για δεύτερη χρονιά της εργασίας της Ομηρικής Ακαδημίας. Εμένα με ενθουσίασε πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Κυρίως αυτό ήταν για μένα το ενδιαφέρον που δείχνουν όλοι οι Ευρωπαίοι σε αυτό το συνέδριο και η αγάπη που έχουν για τον Όμηρο και για την Ελλάδα. Δηλαδή, είμαστε Έλληνες και δεν γνωρίζουμε, εγώ δεν γνώριζα συγκεκριμένα πολύ καλά αρχαία και ήρθε εδώ πέρα στο συνέδριο με τυχαίο τρόπο και είδα τόσους ξένους να γνωρίζουν περισσότερα από μένα. Οπότε αυτό με ενθουσίασε και μου έδωσε ένα κίνητρο να ασχοληθώ. Εντάξει, δεν μπορώ με τη σχολή μου να ασχοληθώ κανονικά, αλλά εγκυκλοπαιδικά να ασχοληθώ τουλάχιστον και να το γνωρίσω. Λένε ότι ο καθηγητής Στόρλε είναι από τους πιο καλούς και έτσι πιο μεταδοτικούς, αν μπορώ να πω. Αυτό ισχύει όντως και τι είναι αυτό που σας γοητεύει στα μαθήματά του? Είναι ακριβώς αυτό που είπατε, είναι ότι είναι ένας μεταδοτικότατος άνθρωπος, ο οποίος έχει διαβάσει, ξέρει πάρα πολλά για αυτό που κάνει και το ευχαριστιέται, σου δίνει την αίσθηση ότι συμμετέχει εκείνη τη στιγμή στη γνώση, το κάνει διαδραστικά, το κάνει επειδή του αρέσει. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές στα σχολεία, άμα δεν ασχοληθούμε ως μαθητές, επειδή έχουμε και άλλα μαθήματα και οι καθηγητές, επειδή έχουν τόσους μαθητές και αγωνιούν να βγάλουν την ύλη, δεν εκλαμβάνουμε κάποια μεταδοτικότητα και αυτό που παίρνουμε συνήθως είναι τελείως τυπικό. Εδώ πέρα είναι σαν να το ζούμε.
Οπότε η μεταδοτικότητα είναι το κύριο ατούτου. Στο σχολείο σας είχε έτσι κινήσει την περιέργεια να διαβάσετε λίγο παραπάνω Όμηρο, Οδύσσια, Ιλιάδα? Λίγο πολύ από την ιστορία, δηλαδή πώς εξελίσσεται η ιστορία, βεβαίως. Αλλά μέσα στις υποχρεώσεις όλες αυτές, εξωσχολικές και ενδοσχολικές, δεν μπορούσαμε, δεν υπήρχε χρόνος. Mm-hmm. Και με αυτό εδώ πέρα το συνέδριο με την Ομιλητική Ακαδημία είναι σαν να γυρνάμε σχολείο, αλλά ως μεγαλύτερη, με καινούρια διάθεση και με πιο πολύ χαρά να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Θα μείνουμε όμως στο θέμα, αφού οι εργασίες της Ομιλητικής Ακαδημίας συνεχίζονται αύριο Τετάρτη στα Νοτιόχωρα το πρωί, σε Πυργή και Μεστά. Το απόγευμα θα γίνουν διαλέξεις στο Ομίριο. Να πούμε ότι από τις 6.30, να πούμε ότι συγκεκριμένα στις 7 θα μιλήσει και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Βολόπουλος, με θέμα την καταστροφή της Χίου και τους Φιλέλληνες. Σήμερα το πρωί τώρα πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από ενδιαφέρουσες ομιλίες. Ανάμεσα σε αυτές, η ομιλία του συντοπίτη μας του διδάκτορα Ανδρέα Μιχαηλίδη με θέμα η συμβολή του Ομήρου στη συγκρότηση της ορθολογικής σκέψης. Να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Και ο μυαλός του και από τα σφοντήλια ξεπετάχτηκε και αυτός στη γη εξαπλώθη. Εδώ ένα σχόλιο θα κάνω μόνο, ότι εδώ υπάρχει η γνώση ότι μέσα στους σφονδύλους, μέσα στους σπονδύλους, υπάρχει μυελός των οστών. Μια ματιά στην φαρμακολογία των ομηρικών επών. Χρησιμοποιούν καταρχήν αναισθητικά. Κρασί, όπιο και μανδραγόρα, ως απολυματικά των τραυμάτων κρασί, ξύδι, θαλάσσιο νερό, θερμό λάδι, μερικά από τα οποία πράγματι αποδεδειγμένα έχουν ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες. Και για την απολύμανση χώρων χρησιμοποιούν, ή οικειών και του περιβάλλοντος γενικότερα, μεγάλες φωτιές και θιάφη. Ο καπνισμός ως πρακτική απολύμανσης χρησιμοποιείται για πάρα πολλά χρόνια στη συνέχεια και μέχρι ακόμα θα έλεγα και στις αρχές του 19ου αιώνα, ελευθεροκοινωνίες που γινόταν σε πλοία ή σε άλλους χώρους, χρησιμοποιούνταν η ατμή του θιαφιού, πρακτική η οποία καθιερώθηκε ως καπνισμός. Αλλά στο πλοίο φέρεμε να με σώσεις την ζωή μου, να σώσεις την ζωή μου. Τα κόντι βγάλε από το μερί, νύψε το μαύρο αίμα με χλιό νερό, και χρήσε το με τα γλυκά βότανα που από τον δικαιότατον του γένους των κεντάβρων, τον Χήρωνα, έμαθε ο Αχιλλεύς και δίδαξε και σένα, και ότι από τους δυο μας ιατρούς λαβώθηκε ο Μαχάων, και εις τες σκηνές μας κοίταται και έχει και αυτός ανάγκη να από εξαίσιον ιατρών, και ο άλλος με τους Τρώας χτυπιέται, ο Ποδαλήριος ακλόνητος στην μάχη. Η πρώτη χρήση των βοτάνων, αλλά και του χλιαρού νερού ως τρόπο αντιμετώπισης ενός τραύματος. Αναφέρονται εδώ ο Μαχάων και ο Ποδαλήριος, όχι μόνο ως ιατροί της εποχής, αλλά και οι γείτορες των στρατευμάτων, έχοντας αυτή την διπλή ιδιότητα. Και μάλιστα θα πρέπει να σας πω ότι ο Μαχάων και ο Ποδαλήριος θεωρούνται από τους στρατιωτικούς γιατρούς οι προπάτορες των στρατιωτικών ιατρών. Λίγη σε μερικές ημέρες η προθεσμία για την συμμετοχή στην 8η Γιορτή Αγροτουρισμού. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή πολιτιστικοί σύλλογοι, παραγωγοί και καλλιτέχνες, ενώ υπάρχουν και συμμετοχές από τα γειτονικά νησιά. Η φετινή 8η Γιορτή θα διαρκέσει περισσότερες ημέρες σε σχέση με πέρσι. Συγκεκριμένα θα γίνει από τις 31 Ιουλίου μέχρι και τις 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Κήπο, ενώ όλες τις ημέρες θα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις. Μία τέτοια δράση σχετίζεται και με την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση
απελευθέρωση της Χίου με την Περιφερειακή Ενότητα να καλεί μικρούς και μεγάλους καλλιτέχνες να βάλουν τις πινελιές τους σε μια μεγάλη τοιχογραφία με το συγκεκριμένο θέμα που θα φιλοτεχνηθεί τις ημέρες της γιορτής. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν τόσο για την συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση όσο και γενικότερα για τη συμμετοχή στην 8η Γιορτή Αγροτουρισμού θα πρέπει να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα στο Τμήμα Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας. Εμείς θα παρακολουθήσουμε τη δηλώνηση σχετικά η προϊσταμένη του τμήματος, η κυρία Έφηλη Παρή. Η συμμετοχή των εκθετών ολοκληρώνεται στις 16 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Ιουλίου. Έχει ενδιαφέρον, κυρίως από τα γειτονικά μας νησιά, ιδιαίτερα από τη Λέσβο. Έρχονται αρκετοί παραγωγοί στηριζόμενοι από το επιμελητήριο της Λέσβου. Από την υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε μικρότερη συμμετοχή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι λογικό και λόγω της γραφειοκρατίας που επικρατεί με τις περιφερειακές ενότητες, εγκρίσεις από την περιφέρεια, οικονομικές επιτροπές. Δηλαδή, ενώ δηλώνουν ενδιαφέρον, μετά οι χρόνοι δεν τους αρκούν και έτσι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες. Είχαμε αρκετές περιφερειακές ενότητες που έδειξαν ενδιαφέρον, αλλά δεν προλαβαίνουν τις ημερομηνίες. Θεωρώ ότι βασικά πρέπει να υποστηρίζεται πάρα πολύ από τους τοπικούς μας παραγωγούς. Υπάρχει ενδιαφέρον από ντόπιους παραγωγούς? Υπάρχει ενδιαφέρον, θεωρώ όμως ότι θα μπορούσε μεγαλύτερο ακόμη. Mm-hmm. Οι εκδηλώσεις μας είναι πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες. Κυρίως φέτος είναι μεχιώτες καλλιτέχνες, οι οποίοι εργάζονται εδώ ή στην Αθήνα. Έχουν αξιόλογες εκδηλώσεις, μουσικές, χορευτικές, θεατρικές. Θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να περάσουν από το Δημοτικό Κήπο της Χίου. Είναι περισσότερες μέρες φέτος η γιορτή, έτσι? Φέτος εσείς. Η γιορτή είναι μετά από αίτημα των εκθετών, είναι περισσότερες μέρες, είναι 6 μέρες. Mm-hmm. Μάλιστα. Όλες τις ημέρες αυτές θα έχουν παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις? Ναι, 2 και 3 εκδηλώσεις την ημέρα έχουμε και αφιερωμένες στα παιδιά, με παραστάσεις καραγκιόζι, με παραμύθια, mm-hmm. με κατασκευές πολλές. Και ενδιαφέρουσες κατασκευές, ναι. Και έχουμε και συνδυάζεται έτσι στα πλαίσια της γιορτής και μία εκδήλωση για τα 100 χρόνια ελευθερίας της Χίου. Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει? Εμείς απευθυνθήκαμε στους καλλιτέχνες μας που είναι κυρίως δάσκαλοι στα εκπαιδευτικά εργαστήρια, στους συλλόγους και στο Ομίριο. Ανταποκρίθηκαν κάποιοι και θα ζωγραφίσουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της έκθεσης πανό, αλλά και θα δημιουργήσουν και κολλάζ με θέμα τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης Χίου. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε μέχρι τη Δευτέρα όποιος ενδιαφέρεται να δηλώσει τη συμμετοχή του, ναι. Δύο σημαντικές δράσεις έχουμε την Κυριακή, δύο εθελοντικές αιμοδοσίες. Η πρώτη θα γίνει από τις 9 το πρωί στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Μαρίας Τσάκου στην Οδό Λιβανού από την ομάδα Code Zero Vodafone και το Ίδρυμα Μαρίας Τσάκος. Ενώ την Κυριακή διοργανώνεται και η καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία της ΕΒΑΤ, της Ένωσης Βρονταδουσίων Αττικής, με τη συνδρομή της κινητής μονάδας αιμοληψίας του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Να πούμε ότι η αιμοληψία αυτή θα γίνει στο γυμνάσιο του Βροντάδου από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Ο Φιλοτεχνικός Όμιλος της Χίου διοργανώνει αύριο την παρουσίαση του βιβλίου του Θεοδοσίου Τσόκου με θέμα κρίσης, εντυπώσεις, ιστορίες από το μυροβόλο νησί της Χίου. Η παρουσίαση θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στο Ρίζικο στον Κάμπο και θα μιλήσουν η μαθήτριά του Σταματία Κουνέλη Παντελίδου και η συγγραφέας Μέλη Βυζανιάρη Τσακού. Αύριο τώρα στις 9 το βράδυ, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης στο Γούβι, θα δοθεί παράσταση Καραγκιόζη με τίτλο «Ο Καραγκιόζης Ναυτικός», ενώ από τις 7 το απόγευμα στο Γούβι πάλι, στην Παιδική Χαρά, θα βρίσκεται ο κλόουν Ρίκο προκειμένου να διασκεδάσει μαζί με τα παιδιά. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλλιέων των Ψαρών πραγματοποιεί την καθιερωμένη γιορτή του στο ιστορικό νησί Άγιο Νικολάκη την Πέμπτη. Το πρωί λοιπόν θα τελεστεί θεία λειτουργία και θα ακολουθήσει λαϊκό πανηγύρι. Το έργο «Δον Ζουάν, η επιστροφή», μια παράσταση βασισμένη στο θεατρικό έργο του Ούγγρου συγγραφέα Έντεν Φον Χόρβατ, υπογράφει για το φετινό καλοκαίρι ο Γιώργος Κιμούλης. Η παράσταση θα ανέβει στη Χίο την Παρασκευή στις 9 και 4 στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά.
Στο Σίτρους τώρα, μετά τις συναυλίες που πραγματοποίησε η Ελένη Τσαλιγοπούλου, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην Καλή Αυλή το Σαββατοκύριακο με παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από τη Νίκη Κάπαρη. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ, Νίκη Κάπαρη αφηγείται παραμύθια για μεγάλους και παιδιά, ενώ ο Γιάννης Ψημαδάς σχολιάζει με τη μουσική του τα ηχητικά τοπία. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα διαβαστούν παραμύθια για τα παιδιά στην Καλή Αυλή του Σίτρους. Τώρα για τρίτη συνεχή χρονιά και φέτος ο Σύλλογος Καλαμωτουσίων Αττικής διοργανώνει το Φεστιβάλ Αξάνεμος από την Τετάρτη 1η μέχρι και την Τετάρτη 8 Αυγούστου. Φέτος ο Αξάνεμος συνεργάζεται με το Διπεθέ Βορείου Αιγαίου, την κοινότητα Καλαμωτής, την κοινότητα των Πατρικών, τον Εκπολιτιστικό και Εξοραϊστικό Σύλλογο των Ολύμπων και υποστηρίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Αιγαίου. Περάσουμε να δούμε και μία είδηση από την αθλητική επικαιρότητα που αφορά τον ναυτικό όμιλο της Χίου. Στο Βαγγέλη Πάτερο, επί σειρά ετών προπονητή του Ολυμπιακού, που εδώ και μία σεζόν εργάζεται με ομάδα πόλο στην Σμύρνη, στρέφει την προσοχή του η διοίκηση του Ελμανόχ, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Μάκη Βολτιράκη, ο οποίος δήλωσε αδυναμία ότι για προσωπικούς λόγους δεν μπορεί να συνεχίσει να ηγείται τεχνικά της ομάδας πόλο του Ελμανόχ. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό για αύριο, που προβλέπεται αίθριος με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 28 και να σκαρφαλώνει στους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με υποβόρεια κατεύθυνση με ένταση μέχρι και 5 μποφόρ. Απογευματινές και βραδινές ώρες θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες με αίθριο καιρό, θερμοκρασία που θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από βορειοδυτική διεύθυνση και ένταση μέχρι και 5 μποφόρ. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, σήμερα διμερεύει το φαρμακείο Νικολαίδη Συνοδοτρεχάκη και διανυκτερεύει το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στο νοσοκομείο, ενώ στο Βροντάδο διμερεύει και διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Από εμάς, καλό σας βράδυ.